Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Αλέξανδρο Κεσόπουλο που με κάλεσε στη γιορτή του βιβλίου του, παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι πλέον αναρμόδια και άσχετη για αυτή τη δουλειά, για την παρουσίαση ενός τέτοιου βιβλίου, είμαι βέβαια εγώ. Δεν είμαι συνταγματολόγος, δεν είμαι νομικός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελε μάλλον να ρίξω μία άλλη ματιά στο βιβλίο του και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Άλλωστε μπροστά σε συνταγματολόγους έγκριτους και εδώ και στο ακροατήριο δεν μπορώ να καταπιαστώ με θέματα που δεν γνωρίζω. Όμως πολλές φορές στους ιστορικούς η νομική επιστήμη, αναλύσεις δηλαδή, επιστημονικές αναλύσεις που καταπιάνονται με θέματα κυρίως συνταγματικά αλλά και νομικά εν γέννη, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για να θέσουμε τα ιστορικά γεγονότα και τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς σε ένα άλλο πλαίσιο. Πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος μου χάρισε μένα αυτή τη δυνατότητα και θα προσπαθήσω να δείξω αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ και θα ήθελα, βέβαια ο Αλέξανδρος είναι μικρός, ο Νίκος Αλιβιζάτος που είναι ο μέντορας του, είναι αρκετά νέος ακόμα, για να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση της συγκριτικής ανάλυσης, γιατί εγώ διαβάζοντας το βιβλίο του Αλέξανδρου, αυτό που μου ήρθε αμέσως είναι κρίση της νεωτερικότητας. Έχουμε την πρώτη σοβαρή κρίση της νεωτερικότητας αμέσως μετά, ξεκινάει πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και βέβαια η αποκορύφωσή της είναι η άνοδος του Χίτλερ και ο ναζισμός μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιστορικοί αποφεύγουμε οποιαδήποτε σύγκριση και ταύτιση περιόδων. Απαγορεύεται ρητά και δεν έχει και νόημα. Όμως οι κρίσεις, οι οποιασδήποτε κρίσεις, η κρίση της νεωτερικότητας που λέω εγώ, η κρίση οικονομική, οτιδήποτε, δημιουργεί διάφορα ιστορικά υποδείγματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε τα αναλυτικά εργαλεία για ό,τι αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι ένα ταυτόσιμο γεγονός, φαινόμενο με αυτά που ζούμε σήμερα. Ούτε μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, όμως μπορούμε να δούμε πότε η νεωτερικότητα και για ποιους λόγους φτάνει σε κρίση. Να ανοιχνεύσουμε κάποια από αυτά τα στοιχεία. Ποια είναι δηλαδή αυτά τα στοιχεία της ίδιας της νεωτερικότητας που ως αδρανές υλικό μεταφέρονται από τη μια περίοδο στην άλλη και όταν βρούνε το κατάλληλο περιβάλλον εμφανίζονται. Ας δούμε εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς την κρίση της νεωτερικότητας εκείνης της περίοδου, που ξεκινάει πραγματικά από το 19ο αιώνα και κορυφώνεται, γιατί η ιστορία έχει πιο αργό βηματισμό από ό,τι νομίζουμε. Οι μεταβάσεις της είναι δύσκολες, επώδυνες και μορφοποιούνται σε συγκεκριμένες περιόδους. Εγώ προσπαθώ να πιάσω ένα πράγμα. Τι γίνεται με τα πολιτικά κόμματα εκείνης της περίοδου. Ειδικά με ένα πολύ σημαντικό, αναφέρεται ο Αλέξανδρος, με ένα πάρα πολύ σημαντικό κόμμα, όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Το S5, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γιατί το S5 θα συμμετάσχει και στο συνασπισμό, βεβαίως των κομμάτων της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, δεν θα είναι όμως στην τελευταία φάση, 30, νομίζω 1930 φεύγει από τη συγκυβέρνηση ας πούμε, μέχρι την 33 που έχουμε την άνοδο του Χίτλερ. Ας δούμε λοιπόν ποια πολιτικά κόμματα, ποιες πολιτικές ζυμώσεις γίνονται στην Ευρώπη πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως όμως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αμέσως μετά. Ένα φαινόμενο που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τέλη 19ου αιώνα αρχίζουν και εμφανίζονται τα ακροδεξιά, ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη. Θα ήταν ολόκληρη συζήτηση που θα άξιζε τον κόπο πως αστικές δυνάμεις της εποχής αρχίζουν
και προσβλέπουν προς αυτή την ακροδεξιά όποτε τη χρειάζονται. Αυτά και πριν από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μετά θα γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Έχουμε ένα κομμουνιστικό και σοσιαλιστικό κίνημα πάρα πολύ ισχυρό. Και έρχεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η Οκτωβριανή Επανάσταση, αυτό το τεράστιο γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας. Εκεί λοιπόν έχουμε τη ρήξη, η οικογένεια, η σοσιαλιστική. Στην οικογένεια τη σοσιαλιστική δημιουργούνται ρήξεις, οι κομμουνιστές πιο ριζοσπάστες φεύγουν από την υπόθεση. Μας ενδιαφέρει το S5. Το S5 το οποίο χάνει την κομμουνιστική του πτέρυγα, δεν την έχει πια μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αυτού του σοσιαλιστικού κόμματος? Εδώ μία παρένθεση. Ο Αλέξανδρος λέει η αυτοκτονία του Δήμου. Για να αυτοκτονήσει ένας Δήμος πρέπει να συγκροτηθεί πρώτα ως Δήμος. Και εγώ νομίζω ότι η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι η συγκρότηση του Δήμου, η συγκρότηση καταρχάς του Δήμου και μετά η αυτοκτονία του. Γι' αυτό είναι και σημαντική και γι' αυτό προσβλέπουν διάφοροι με νοσταλγία. Ας δούμε λοιπόν το S5. Με το S5 και τη σοσιαλδημοκρατία εν γέννη έχουμε εγκατάλειψη της επαναστατικής αποστολής του. Μπαίνει σε μία άλλη φάση σοσιαλδημοκρατία και κυρίως το S5. Πάρα πολύ ωραία στη διάσκεψη της Τουρ το 1923, αν δεν κάνω λάθος, ο Γάλλος Λεόν Μπλουμ λέει όταν γίνεται μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα σε κομμουνιστές και σοσιαλιστές, ότι οι κομμουνιστές λένε ότι πρέπει να είμαστε επαναστάτες, ριζοσπάστες κλπ. Και λέει ο Λεόν Μπλουμ ότι εντάξει, εσείς συνεχίστε την επαναστατική διεργασία, αλλά κάποιος πρέπει να μείνει, να προσέχει, να προσέχει Λαβιέι Μεζόν, το παλιό σπίτι. Κάποιος δηλαδή πρέπει να μείνει να προσέχει το σπίτι. Το S5 λοιπόν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, τη μεταρρυθμιστική και όχι την επαναστατική. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και γιατί το S5 κάνει αυτή τη στροφή, για πάρα πολλούς άλλους λόγους, αλλά πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο ίδιο το κράτος για να εξηγήσουμε και μετά γιατί οι Γερμανοί έχουν ανάγκη το κράτος για να επιβληθεί ο Χίτλερ, δηλαδή να αναλάβει την εξουσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε άλλα φαινόμενα, Ιταλία, Ελλάδα κλπ. Το κράτος, ειδικά στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες περιοχές λόγω πολέμου, αποκτάει έναν άλλο ρόλο. Και γίνεται αντιληπτό και από τους σοσιαλιστές με έναν άλλο ρόλο. Θα λέγαμε αυτό που έλεγε ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του S5. Αυτό που έλεγε λοιπόν είναι ότι το δημοκρατικό κράτος, το ακτιβιστικό κράτος. Δηλαδή τι πιστεύουν οι σοσιαλιστές, ότι μέσω του κράτους μπορεί να γίνει ένας σχεδιασμός, μπορεί να γίνει κράτος πρόνοιας και κυρίως μέσω του κράτους να διεκδικήσουν, αυτά ήταν πρωτόγνωρα για την εποχή, μέσω του κράτους μπορούν να διεκδικήσουν την αποτροπή του μεγάλου κεφαλαίου να εκμεταλλεύεται την πλειοψηφία του λαού. Δηλαδή το κράτος γίνεται το εργαλείο για αυτούς τους ανθρώπους, για τους σοσιαλιστές, για την οικοδόμηση ενός σοσιαλιστικού οράματος, μεταρρυθμιστικού σοσιαλιστικού οράματος. Ο κοινοβουλευτισμός λοιπόν αποτελεί το κλειδί για μια καλύτερη κοινωνία. Και σε αυτό το S5 θα παίξει πάρα πολύ, θα είναι το κυριότερο σημείο του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, την εξουσία και τη συμμαχία με τα αστικά κόμματα δεν τη βλέπει σαν κάτι το οποίο είναι κακό ή οτιδήποτε τέτοιο, σε αντίθεση με τους κομμουνιστές. Αλλάζει λοιπόν η θεώρηση των πραγμάτων εκείνη την περίοδο, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και σε αυτό το S5 θα έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Να θυμηθούμε πάλι ότι το S5 βλέπει ένα άλλο πράγμα. Τον οργανικό καπιταλισμό. Τον οργανωμένο καπιταλισμό. Δηλαδή, τι λέει στην οικονομική του θεώρηση. Αν ο καπιταλισμός έχει ανάγκη από το κράτος που σχεδιάζει και ο σοσιαλισμός το έχει ανάγκη, άρα η μάχη πρέπει να δοθεί μέσα στο κράτος. Εξού λοιπόν και η εξουσία και η συμμετοχή στην κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είπε ο κύριος Τσαπόγιας πριν για το σύνταγμα της Βαϊμάρης, το οποίο είναι ένα σύνταγμα το οποίο περιλαμβάνει πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις για εκείνη την περίοδο, πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όχι με την έννοια που το χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά με την έννοια της συγκρότησης του Δήμου, της συγκρότησης του πολιτικού υποκειμένου, του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο. Πού θα δημιουργηθεί το μεγάλο πρόβλημα? Και εκεί αρχίζει και φαίνεται, και εδώ μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση με το S5 το σήμερα, το γερμανικό. Η μεγάλη σύγκριση και η μεγάλη αντίφαση του S5 θα φανεί στην οικονομία. Τι παθαίνουν οι σοσιαλιστές? Έχουν μία αντίφαση τεράστια. Τρία στοιχεία. Ένας εξελικτικός μαρξισμός, ένας σοσιαλιστικός φιλελευθερισμός και από την άλλη μεριά συγκερασμός με τον καπιταλισμό. Όταν έρχεται η ύφεση λοιπόν και συμμετέχουν στην κυβέρνηση σοσιαλιστές, παρά το γεγονός ότι είναι υπέρ του κράτους πρόνοιας, παρά το γεγονός ότι είναι υπέρ όλων αυτών, δεν μπορούν να έχουν ένα σχέδιο οικονομικό για να αντιμετωπίσουν την ύφεση. Για να σας δώσω να καταλάβετε και πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη την εποχή, αν σκεφτείτε ότι με την ύφεση του 29 βάλτε τις γερμανικές αποζημιώσεις από τον πόλεμο που έπρεπε να πληρωθούν και όλα αυτά, η Γερμανία φτάνει στα 3 εκατομμύρια ανέργους. Τα συνδικάτα λένε στο S5, ρε παιδιά, δημόσια έργα, και με τη βοήθεια της Γερμανικής Τράπεζας. Δημόσια έργα της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Τράπεζας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την ανεργία. Και το S5 λέει, όσοι θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουμε την κρίση με δημόσια έργα, δεν είναι μαρξιστές. Πνίγονται λοιπόν στην αντίφαση, και αυτή η αντίφαση βγάζει ένα χαρακτηριστικό του S5 που έμελε να το κρατήσει στην ιστορία του και να εμφανιστεί και τώρα, την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, κυρίως στην Ελλάδα. Ποια ήταν αυτή η μεγάλη αντίφαση? Μία παθητικότητα, μυρολατρεία και συγχρόνως μία αισιοδοξία. Τι λέει το S5 με την άνοδο του Χίτλερ, ενώ βλέπει την επέλαση του ναζισμού? Λέει ότι η αισιοδοξία εκεί έγκυται, ότι ο ναζισμός είναι σε αποδρομή. Στην κοινωνική ατζέντα είναι ο σοσιαλισμός. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτή η συνένεση του, η παθητική του συνένεση σε αλλαγές που γίνονται ακόμα και στο Σύνταγμα δημιουργούν αυτό που ονομάζει ο Αλέξανδρος τις προϋποθέσεις για την αυτοκτονία του Δήμου. Θέλω, για να μην μακρηγορήσω πάρα πολύ, και μάλιστα έχει ένα ωραίο απόσπασμα ο Αλέξανδρος για το S5 ειδικά, αλλά δυστυχώς τώρα δεν βλέπω γιατί έπεσε το φως και από πολύ απαλό χρωματισμό. Θα το βρω κάποια άλλη στιγμή. Τέλος πάντων, αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο είναι ότι το S5 προσπαθεί αυτό που του μένει ως κύριο χαρακτηριστικό εκείνη την περίοδο που συρρυκνώνεται πραγματικά η εμβέλειά του, είναι να κρατήσει το παλιό σπίτι. Δηλαδή, πρέπει να μείνουμε στην εξουσία ως κόμμα εξουσίας και να κρατήσουμε το παλιό σπίτι. Αν βλέπαμε τι έγινε με την ελληνική κρίση, και εκεί θα μου επιτρέψεις, κύριε Λεμπιζάτη, τη σύγκριση, αυτό που παρατηρούμε στο S5 είναι παθητικότητα και κατάπληξη και το δόγμα του λιγότερου κακού. Αν αυτό δηλαδή που πριτάνευσε το 1930 ήταν το δόγμα του λιγότερου κακού,
Το ίδιο πριτάνευσε και στην οικονομική κρίση. Παθητικότητα και κατάπληξη και το λιγότερο κακό. Βεβαίως, όταν ανεβαίνει ο Χίτλερ αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι έχουμε σε μία περίοδο πραγματικά κρίσης της νεωτερικότητας, σε μία περίοδο που αν θέλετε γίνεται η μεγάλη μετάβαση στον κοινοβουλευτισμό, όπου τα σοσιαλιστικά κόμματα γίνονται η γέφυρα για τη διαμόρφωση του Δήμου, γιατί αν θέλετε σε πολλά εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, την εξοικείωση και τη συμμετοχή της εργατικής τάξης στο κοινοβουλευτικό θεσμικό σύστημα, εκεί το κόμμα ακριβώς που θεωρούσε ότι το κράτος μπορούσε να είναι το μέσο για την οικονομική χειραφέτηση της εργατικής τάξης, εκεί αυτό το ίδιο το κόμμα αντιμετωπίζει με πλήρη παθητικότητα και μυρολατρεία, αν και με αισιοδοξία, το τέλος αυτής της ιστορίας. Θα έλεγα λοιπόν, προς Θεού μην εκλειφθεί ότι φταίει το S5 ή οτιδήποτε τέτοιο. Σε τέτοιες κρίσεις νεωτερικότητας, τέτοιες περιόδους κρίσης της νεωτερικότητας που έχουμε, όχι μόνο τότε και σήμερα, είναι μια αντίστοιχη εποχή, δεν είναι το θέμα αν φταίει αυτός ο ένας, ο άλλος, το Σύνταγμα κλπ. Είναι πως οι πρωταγωνιστές μπορούν να διαβάσουν τα ριζοσπαστικοποιημένα στοιχεία. Ούτε συμφωνώ πάντα με τη διάκριση ότι έχουμε άκρα από τη μια μεριά τους ναζιστές, είναι άκρα από την άλλη τους κομμουνιστές, αλλά πως μπορούν, ποιοι είναι οι θεσμικοί, οι πολιτικοί και οι ιδεολογικοί παράγοντες στη φάση όπου ο δρόμος αρχίζει και γίνεται έντονος, η ριζοσπαστικοποίηση, πως αυτός ο δρόμος μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα και θα μπορέσει να βρει μέσα από αυτό την ανταπόκρισή του. Στην περίπτωση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης δεν την έχουμε. Έχουμε ένα ακραίο κόμμα το οποίο παίρνει την εξουσία. Ο Δήμος δηλαδή καταργήθηκε, αυτοκτόνησε, επειδή σταμάτησε να είναι Δήμος. Και επειδή η κρίση πάντα έχει και σπέρματα της προηγούμενης περίοδου, παραδοσιακές κοινωνίες, όπου η θεοκρατία, όπου ο ρομαντισμός, όπου χίλια δυο τέτοια στοιχεία κάνουν πολύ εύκολα να περιμένουν το Μεσσία, όταν ένα από τα κυριότερα κόμματα όπως είναι το S5 της αποσωτηριοποίησης της πολιτικής και της ιστορίας χάνεται από τη μέση, από εκεί και πέρα ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου. Ευχαριστώ.